Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Σήμερα θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα από την αρχή, γιατί αυτά που θα πούμε δεν απευθύνονται σε όλες και όλους. Πρώτα απ' όλα, δεν απευθύνεται στους δήθεν, δεν απευθύνεται στους προσκυνημένους. Δεν απευθύνονται στους προσκυνημένους. Και θα εξηγήσω στη ροή της ομιλίας σημερινής τι εννοώ. Όσοι θίγονται από διάφορα οι παρθενοπιπίτσες και οι τραχανοπλαγιάδες, ας φύγουνε τώρα. Να μην δούνε στη συνέχεια. Τους προειδοποιώ. Γιατί εδώ εγώ καπνίζω στην εκπομπή. Γιατί αρκετά μέχρι εδώ με την υποκρισία και τη βρώμα η οποία διακατέχει την καθημερινότητά μας. Και πίνω και καφέ, και μάλιστα πίνω καφέ, κοιτάξτε έγκλημα που κάνω, με πλαστικό μπουκαλάκι, σε πλαστικό ποτηράκι, με πλαστικό καλαμάκι. Και πίνω και νερό, τολμάω, από πλαστικό μπουκαλάκι. Και κάνω και κάτι άλλο. Όπου πάω και έχουν καφέ με χάρτινο καλαμάκι, δεν ξαναπατάω. Δικαίωμά τους. Αλλά εγώ δεν θα μπω στο παιχνίδι τους. Και σήμερα γι' αυτά θα μιλήσουμε. Άρα λοιπόν, όλοι οι δήθεν αρσενικοί και θηλυκοί, αν και έχουν χάσει και τη σημασία τους αυτά σήμερα, όλοι οι άνθρωποι, οι δήθεν λοιπόν, αν και η λέξη άνθρωπος έχει χάσει τη σημασία του σήμερα και θα τη χάσει ακόμα περισσότερο στους καιρούς που έρχονται, οι δήθεν να σηκωθούν και να φύγουν τώρα και να μην μπουν στον κόπο να δουν τίποτα. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν τους θέλω. Μην τολμήσει κανείς και γράψει για το τσιγάρο ή οτιδήποτε άλλη παπαριά από κάτω, γιατί πρώτα απ' όλα θα εξαφανιστεί από το κανάλι και μέχρι εκεί. Μην τολμήσει, αν δεν γουστάρει, να το κλείσει τώρα και να φύγει τώρα. Γι' αυτό είπα οι παρθενοπιπίτσες και οι τραχανοπλαγιάδες που έχουμε γεμίσει από αυτούς πλέον. Ρε, είσαστε άνθρωποι, έχετε χάσει την ανθρωπιά σας, πολλοί και πολλές από εσάς. Και περιμένετε και τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Πώς θα πάνε καλύτερα? Για πείτε μου, πόσο ακόμα θα σκύψουμε τη μέση? Πόσο ακόμα θα περιοριστούμε και θα χαιρόμαστε γιατί μας αφήσανε να κάνουμε βόλτα 3-4 μήνες. Τι έγινε, μήπως κάτι δεν πάει καλά? Έχετε να ρωτηθεί? Και θα μπω αμέσως στο θέμα με στοιχεία. Αλλά έπρεπε να την κάνω αυτή την εισαγωγή, γιατί ξέρω εγώ, σέβομαι, κάποιος μπορεί να ενοχλείται, γιατί μπορεί ο καπνός από το τσιγάρο να του φτάνει μέσα από την οθόνη. Είναι η νέα τεχνολογία αυτή που αυτός μάλλον την έχει στον υπολογιστή του και να ενοχλείται. Ή δίνουμε το κακό παράδειγμα όταν καπνίζουμε ή ενδιαφέρεται για την υγεία μου. Αρκετά πλέον με τις παπαριές. Τέλος. Σταματήστε να ενδιαφέρεστε. Όσοι ψάχνετε μεσίες λοιπόν, εδώ μεσίες δεν έχει. Εδώ τέλειους σε κουτάκια, όπως τα θέλετε εσείς να τα φτιάξετε ή η κοινωνία, ανθρώπους δεν θα βρείτε. Άρα δρόμο. Δρόμο από το κανάλι μας. Μην δείτε την εκπομπή. Μην πείτε ότι δεν σας προειδοποίησα. Εδώ θέλουμε ανθρώπους. Σε αυτό το κανάλι
Δικό μας είναι. Είναι το σπίτι μας. Στο σπίτι μας δεν βάζουμε μέσα δήθεν. Τέλος. Να πάνε αλλού. Υπάρχουν πολλά κανάλια, υπάρχουν πολλοί μεσίες, υπάρχουν πολλοί σωτήρες, υπάρχουν πολλοί, με συγχωρείτε και θα το πω, τρελαμένοι. Μπορείτε να πάτε σε αυτούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί προσκυνημένοι. Μπορείτε να πάτε επίσης με αυτούς. Και αυτός είναι ο μόνος διαχωρισμός τον οποίον κάνω. Ο μόνος. Ανάμεσα στους δήθεν και προσκυνημένους και ανάμεσα σε αυτούς που τι κάνουνε. Είναι ανώτεροι άνθρωποι. Όχι βέβαια. Απλά ερευνούν. Απλά κοιτάνε να δούνε μήπως τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τους έχουν επίσης στα πολλαπλά επίπεδα της ψεύτικης πραγματικότητας μέσα στην οποία ζούμε και έρχονται ακόμα, όπως σας είπα, πολύ δυσκολότερες μέρες. Άρα θέλετε να κάνετε κάτι. Αρχίστε να προβληματίζεστε. Μήπως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και μιλάω και για τους μεν και για τους δε. Μιλάω για αυτούς που ξαφνικά στα προφίλ τους αρχίζουν και βάζουν ρωσικές σημαίουλες και αυτούς που στα προφίλ τους αρχίζουν και βάζουν ουκρανικές σημαίουλες. Γιατί πιστέψτε με, όπως θα σας πω στη συνέχεια, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Σκεφτείτε λοιπόν και πάρτε μία μόνο βάση για να ξεκινήσει η ανάλυση που θα επιχειρήσουμε σήμερα. Μας μιλάνε ξεκάθαρα για αυτή τη μεγάλη επανεκκίνηση. Σας είπα, δεν κάνω διαχωρισμό ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν πιστεύω σε ευφυείς και βλάκες. Δεν πιστεύω σε άσπρους, μαύρους, κόκκινους, κίτρινους κτλ. Δεν κάνω διαχωρισμούς τέτοιους. Δεν πιστεύω σε όποιον διαχωρισμό. Αλλά πιστεύω μόνο στο διαχωρισμό απέναντι, στον διαχωρισμό ανάμεσα, με συγχωρείτε, στους ανθρώπους που αμφισβητούν, που δεν μπαίνουν μέσα στο αφήγημά τους της όποιας εξουσίας και σε αυτούς που είναι υπάκουα και επιθύμια όργανά τους. Που δυστυχώς τον τελευταίο καιρό πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες πέσανε θύματά τους και βεβαίως σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση. Σας πάω σε κάτι άλλο. Μας μιλάνε παντού, ακούγεται αυτό, δεν είναι συνωμοσιολογία. Μας μιλάνε για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Και μας λένε ότι είναι αναγκαία στη σημερινή κοινωνία παγκοσμίως, δεν τα λέμε εμείς, δεν τα λέω εγώ, να γίνει μια μεγάλη επανεκκίνηση. Το ερώτημα είναι, για να γίνει αυτή η μεγάλη επανεκκίνηση, μήπως πρέπει να τηρηθούν, ρωτάω μήπως, μπορεί να με βλάξ και εγώ, αλλά θα πρέπει να το διατυπώσω το ερώτημα. Μήπως πρέπει να προηγηθούν κάποια στάδια και μήπως, εάν δεν μπορέσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούμε να τους πείσουμε, πες, τους ανθρώπους, γιατί υπάρχουν αντιστάσεις. Πώς θα έπρεπε αυτό να το περάσουμε. Όλοι ξέρουμε πως ένας πόλεμος όταν γίνεται, για πάμε στο τελευταίο, αμέσως μετά φέρνει μια οικονομική άνθηση. Γιατί μπαίνουν οι εταιρείες που χτίζουν, οι άνθρωποι μπαίνουν σε έναν οργασμό δημιουργικότητας, βοηθάνε, ναι, ναι, οκ. Okay. Άρα, το έχουμε δει αυτό πάμπολες φορές και αυτόν τον αιώνα, ακόμα και τον 21ο αιώνα, αμέσως υπάρχει μία επανεκκίνηση μετά έναν πόλεμο. Επίσης,
μπορεί να υπάρχει ένα αρχικό, μπορεί ένα αρχικό στάδιο όπου για να μπορέσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους, και το πιο σημαντικό δεν είναι να τους πείσουμε, είναι και να τους χρησιμοποιήσουμε σαν άβουλα όντα που πιστεύουν, ότι κάνουν το καλό, και τους βγάζεις ένα σύμπλαγμα από μέσα τους, αυτού που ευεργετεί γιατί πιστεύει ότι κάνει το καλό μέσα από την πράξη του αυτού, ή που έχει στην εξουσία του, γιατί δεν θα μπορούσε ένας άνθρωπος που δουλεύει για να πάρει 700-800 ευρώ, δεν θα μπορούσε να έχει εξουσία αλλιώς, αλλά εγώ του δίνω εξουσία, έχει ένα μηχανηματάκι, στέκεται στην είσοδο, σας λέω ένα παράδειγμα. Και με αυτό το πράγμα με σκανάρει και δίνει το δικαίωμα στο ζώο να περάσει στην στάνη για να πιει νεράκι ή να φάει φαγητάκι άχυρο. Και με σκανάρει και του δίνω το δικαίωμα αυτό, άρα αισθάνομαι πολύ σημαντικό. Προσέξτε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν μιλάνε τυχαία για μεγάλη επανεκκίνηση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μελετήσει, όχι επί δεκαετίες, επί αιώνες, τη συμπεριφορά των υπηκόων, και θα το πω απλά, θέλω να σου σπάσουν το τζαμπουκά, να σου πούνε εγώ κάνω κουμάντο ρε, δεν κάνεις εσύ, και αν έχεις λεφτά τι με νοιάζει, στα κλείνω μέσα στην τράπεζα, στα διαχειρίζομαι εγώ και δεν σου δίνω κουμάντο. Έχεις σπίτι, τι λες μωρέ, τι σπίτι έχεις, δεν έχεις τίποτα. Ό,τι ώρα θέλω, αφού πρώτα σου ρίξα το τυράκι, στο παίρνω το σπίτι και το δίνω που γουστάρω εγώ. Θα μπορούσα να προχωρήσω και σε άλλα, αλλά επειδή είναι οριακό το θέμα, το πάω σιγά και δεν μπαίνω πιο βαθιά. Άρα, σκεφτήκατε ποτέ, αναρωτηθήκατε, εάν τυχόν αυτό που έγινε αρχικά με αυτή την τρέλα, εγώ δεν μπαίνω στο θέμα εάν υπάρχει δεν υπάρχει, σίγουρα υπάρχει κάτι, σας το λέω δεδομένο, για μην τρελαθούμε, μην πάμε στο άλλο άκρο. Όπως επίσης, αυτός ο έντεχνος διαγωνισμός τον οποίον έχουν πετύχει, τον οποίον τώρα τελικά τον κάνανε και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία, οι φιλορώσοι, οι φιλοουκρανοί, βρε, δεν καταλαβαίνετε ότι παίζετε το παιχνίδι τους. Παίζετε το παιχνίδι τους, ξεκάθαρα. Και σας χρησιμοποιούν όσες και όσους τους χρησιμοποιούν. Άρα λοιπόν, αυτό ξεκινάει, σας είχα πει και παλαιότερα, από τους δίδυμους πύργους. Όπου πλέον η αστυνόμευση, η κακιά αστυνόμευση, διότι πρέπει να υπάρχουν νόμοι, πρέπει να υπάρχει τάξη, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν, άλλως θα γίνει. Εφόσον δεν υπάρχουν άνθρωποι και ηθικοί νόμοι πραγματικοί, θα πρέπει να υπάρχει αστυνομία, θα πρέπει να υπάρχει προσοχή. Αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Η υπεραστυνόμευση λοιπόν και η υπερπαρακολούθηση, ακούστε με, θα έρθει η εποχή που μέσα στο σπίτι μας θα έχουμε μόνο την κρεβατοκάμαρα χωρίς επιτήρηση και την τουαλέτα. Όλοι οι άλλοι χώροι, αρχίζοντας από την είσοδο του σπιτιού, θα παρακολουθούνται για το καλό μας. Σας είχα βγάλει πριν από 2 χρόνια μια προφητική εκπομπή για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιτήρησης. Άμα ψάξετε θα την βρείτε. Ακούστε. Πριν 2 χρόνια και σας έλεγα
όταν χαιρόσαστε οι αντικαπνιστές και έλεγα τιμώρησέ τους. Ναι, να μην μπαίνουν. Σας είχα πει ότι αυτή είναι η αρχή και έρχονται πολλά δεινά, όπως σας λέω και σήμερα. Έρχονται ακόμα περισσότερα. Μην νομίζετε ότι τέλειωσε. Μην θεωρήσετε ότι τέλειωσε αυτό το πράγμα. Ακούστε, δεν επεδίωξα ποτέ μου να είμαι αρεστός. Ποτέ μου. Γι' αυτό είμαι και εδώ και σας μιλάω. Θα ήμουν αλλού. Όσοι με ξέρουν ειδικά από πολύ παλιά, ξέρουν πόσο εύκολα θα μπορούσα να ήμουν αλλού. Θυμούνται και γεγονότα και πρόσωπα και καταστάσεις από τις οποίες απομακρύνθηκα, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Θέλω να σας μιλάω ελεύθερα. Θέλω να μιλάω αληθινά, σε αληθινούς ανθρώπους, σε σκεπτόμενους ανθρώπους. Ακόμα προσέξτε και να διαφωνούμε. Και μάλιστα έχω πάρα πολύ καλούς εχθρούς με τους οποίους κρατάμε, κάποιοι έχουν φύγει από τους πιο παλιούς, κρατάμε έναν κώδικα στη μεταξύ μας επικοινωνία, όπου υπάρχει εντιμότητα. Μπορεί να έχουμε διαφωνίες, αλλά συζητάμε. Σήμερα δεν υπάρχει. Έχει χαθεί. Ο καθένας μπαίνει με ένα ψεύτικο προφίλ και πετάει λάσπη. Και έρχονται οι άλλοι και συνηγορούν, που δεν έχουν ιδέα. Εκεί ζούμε. Και εκεί μας έχουν οδηγήσει. Άρα λοιπόν, είμαι εδώ. Για να είμαι αληθινός. Και δεν μπορώ να αλλάξω τώρα. Συγγνώμη. Και συζητάω με τους ευγενείς ανθρώπους, όχι με τους αγενείς. Και όχι με αυτούς που διχάζονται, όπως στην περίπτωση της Ρωσίας τώρα και της Ουκρανίας. Που παίρνουν είτε τη μία θέση είτε την άλλη. Είτε αυτόν που στην προηγούμενη κατάσταση που είχε κάνει με την υγεία, να μην λέμε ονόματα, πήραν είτε τη μία θέση φανατικά είτε την άλλη φανατικά. Είμαι απέναντι και στους μεν και στους δε. Γιατί και οι μεν και οι δε παίζουν το παιχνίδι τους. Και όχι μόνο εκεί. Σε όποιες περιπτώσεις έρχεται ο υπερβολικός φανατισμός, μιλάω για τώρα, για αυτές τις εποχές, και διαχωρίζουν τους ανθρώπους, σας είπα εμένα ποιο είναι το μοναδικό κριτήριο με το οποίο διαχωρίζω, και διαχωρίζουν τους ανθρώπους και παίρνουν είτε το ένα είτε το άλλο στρατόπεδο. Μα η κάθε ηγεσία αυτό ακριβώς θέλει. Και χειροκροτάει και αυτούς που είναι απέναντί της, τους χειροκροτάει. Άσχετα άμα δεν το κάνει δυνατά, το κάνει έτσι. Ακούσατε τίποτα? Όχι, μα δεν θα ακούσετε. Αλλά χαίρεται η εξουσία που σας βλέπει όταν βλέπει να διαχωριζόμαστε οι άνθρωποι μεταξύ μας και να παίζουμε το παιχνιδάκι τους. Αναρωτηθήκατε λοιπόν τώρα, μήπως αυτή η μεγάλη επανεκκίνηση, και το λέω σε όλους εσάς που χαιρόσασταν για το τσιγάρο, χαιρόσασταν για τις όποιες καταπιέσεις, τι κερδίσατε? Φωνάζατε για το τσιγάρο στους κλειστούς χώρους και έχετε κάνει τις πόλεις και ανέχεστε τις πόλεις μας να είναι χαβούζες. Και ανέχεστε τα ποτάμια να μπαζώνονται. Και ανέχεστε να μην υπάρχει πράσινο, μιλάω για τις μεγάλες πόλεις, και ανέχεστε μια καθημερινή βαρβαρότητα στις μεταξύ μας σχέσεις των ανθρώπων. Και ξεχάσαμε τι σημαίνει ανθρωπιά, οι περισσότεροι και οι περισσότερες. Άρα λοιπόν, αναρωτηθήκατε μήπως όλη αυτή η κατάσταση, η προηγούμενη, οδήγησε στην κατάσταση του πολέμου, που είναι, ας το ονομάσουμε έτσι, η φάση 2, όπου θα έπρεπε να υπάρχει μία τεχνητή σύγκρουση. Προσέξτε τι σας λέω. Λέω εγώ, μπορεί να λέω και βλακίες βέβαια, πολλές φορές λέω βλακίες εξάλλου. Πάρα πολλές φορές, γι' αυτό και
Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ακολουθούν και χαίρομαι ειδικά γι' αυτό. Δεν μπορώ να φανταστείτε πόσο. Και θα είτε συνέχεια θα σας πω. Πιστεύω από την αρχή, από την εισαγωγή, να διώξα αρκετούς και αρκετές. Άρα λοιπόν, φανταστήκατε ποτέ ότι μπορεί τώρα να έχουμε περάσει στη φάση 2, όπου η μεγάλη επανεκκίνηση, που προσέξτε λέγεται οικονομική επανεκκίνηση, αλλά δεν είναι μόνο οικονομική. Όσοι και όσες γνωρίζουν τι κάνει η οικονομία, γιατί ο Homo economicus, που γίνεται όλο και περισσότερο ο σύγχρονος άνθρωπος, ο άνθρωπος των επιδομάτων, γιατί ο σύγχρονος κόσμος και οι σύγχρονες κοινωνίες θα είναι κοινωνίες των επιδομάτων. Πάρε ψίχουλα και σε αναγκάζω να πάρεις τα ψίχουλα. Πώς σε αναγκάζω? Με μια καρτούλα που πας στο δικό μου τον άνθρωπο που κάποτε μας έγλυφε, να μην πω τι, για να βάλουμε τα λεφτά μας, και τώρα έχει γίνει μπάσακας δερβέναγας στα λεφτά μας και στην περιουσία μας με μια κολοκάρτα του. Και σε βάζει να πας με την καρτούλα σου, με το πλαστικό σου το χρήμα, να σου ελέγχει κάθε κίνηση και εσύ να λες όλα μια χαρά είναι, τι ωραία κοινωνία είναι, και να περιμένεις να πάρεις το επίδομά σου, σαν ζητιάνος μέχρι και για τη βενζίνη σε έβαλε να πάρεις επίδομα. Και μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω γενικότερα, γιατί αυτή η κατάσταση δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Ίσως στην Ελλάδα τα πειραματόζωα είναι πιο καλά πειραματόζωα και πιο ανθεκτικά, γι' αυτό θα πρέπει να τα ελέγξουμε περισσότερο. Άλλη κουβέντα αυτή. Και έτσι εξαρτάσαι από μια κολοκάρτα, με συγχωρείτε, και από την ευγενή σύμπραξη του κράτους με τις τράπεζες. Μα οι τράπεζες τι είναι? Είναι ιδιωτικός φορέας ή δημόσιος? Μήπως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πάλι τα πράγματα, ή εγώ είμαι βλάξ? Γιατί θα πρέπει μέσα στη ζωή μου κάθε μου πράξη να περνάει μέσα από τις τράπεζες? Άρα τι καλύτερα περιμένετε, να έρθουν με αυτή την νοοτροπία που έχει ο περισσότερος κόσμος? Ελέγχονται τα πάντα. Το βλέπετε και στο διαδίκτυο. Δεν πάνε να γράψετε, γράφετε, δεν προλαβαίνετε να γράψετε μία λέξη και να ψάξετε και αρχίζουν σας έρχονται οι διαφημίσεις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάτι άλλο. Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς μιλάτε? Λέτε στο φίλο σας, στη φίλη σας, στο γνωστό σας, συγγενή σας, ρε εσύ, σκέφτομαι να πάρω ένα αμάξι και δεν ξέρω τι αμάξι να πάρω. Να πάρω αυτή τη μάρκα, να πάρω την άλλη τη μάρκα, μήπως να πάρω ένα τζιπ? Και μετά από λίγο βλέπετε ότι ξαφνικά εντελώς τυχαία κατεβαίνουν μέσα από τις μηχανές που υπάρχουν και δουλεύουν, μπαμ, τζιπ, πάρε τζιπ. Πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται, για ελάτε μου εξηγήσετε. Αναρωτηθήκατε? Άρα είμαστε ελεύθεροι? Πώς γίνεται τα παιδιά μας που μεγαλώνουν, ναι, λέμε για τα κινητά, φοβόμαστε να τα βγάλουμε στη φύση, η φύση απαγορεύεται, θα πρέπει να περιοριστούμε. Ποιος τρόπος υπάρχει να περιοριστούμε από το να βγούμε έξω? Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει. Τι κάναμε τώρα 2 χρόνια? Τι θα γίνει μετά? Τι γίνεται εάν ο πόλεμος αυτός, που θα σας το πω κατά την προσωπική μου άποψη, επαναλαμβάνω πάλι, μπορώ να λέω και βλακίες, είναι στημένος και από τις 2 πλευρές, γιατί μόνο έτσι θα προχωρήσει η επόμενη φάση, της οποίας φάσης βιώνουμε τώρα. Τώρα βιώνουμε.
τις πρώτες εμφανίσεις. Τις πρώτες εμφανίσεις της, της τρίτης φάσεως. Όπου στημένα και πάλι, δηλαδή τι έλειπε από τη Ρωσία. Την Κρυμαία την είχε πάρει, τέλος. Δηλαδή λείπαν αυτές οι δύο δημοκρατίες. Σκεφτείτε λίγο. Και γιατί ο άλλος από την άλλη, από την ουκρανική πλευρά, τέτοιο μένος. Γιατί. Και γιατί όλοι τελικά από αυτή τη μεριά πάνε να βοηθήσουνε. Πριν δεν μπορούσαν να βοηθήσουνε. Και γιατί εφόσον υπήρχε υπογραφή, αν δεν κάνω λάθος, το 2000 μια συνθήκη, το 2012, που έλεγε ότι αυτές οι δημοκρατίες ανεξάρτητες, αυτό να μην τηρηθεί. Και για ποιο λόγο, όταν έβαλε στην αρχή η άρχη αυτούς τους όρους, πολύ πριν, όταν είχε ξεκινήσει αυτή η σύγκρουση, και είπε εμείς θέλουμε Κρυμαία, που την έχουμε ήδη, έχει τελειώσει η Κρυμαία, και θέλουμε και αυτονομία για να συνεχίσει. Γιατί είπε όχι, αναρωτηθήκατε. Μήπως κάποιοι από πίσω κουνάνε τις μαριονέτες και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και έπρεπε να υποθεί ότι ναι μεν εμείς θα ζητήσουμε, αλλά εσείς θα αρνηθείτε, λέω εγώ ο Βλάξ. Και έτσι και εμείς θα είμαστε κατοχυρωμένοι, αλλά και εσείς γερά. Και τι έγινε. Πρέπει να έρθει έτσι το πράγμα, γιατί πρέπει να γίνει μεγάλη επανεκκίνηση. Μήπως. Λέω, μήπως. Ένα σενάριο. Σας είπα, είναι ένα σενάριο. Που εγώ προσωπικά την όλο και περισσότερο να το πιστέψω. Όλο και περισσότερο. Με άλλα πολλά που θα μπορούσα να σας κάνω αναλύσεις τώρα, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Το ζήτημα είναι, έρχεται η τρίτη φάση. Ναι, έρχεται. Είναι κοντά μας. Είναι δίπλα μας. Έχει ήδη ξεκινήσει η τρίτη φάση. Η τρίτη φάση ποια θα είναι? Μία ακόμα μεγαλύτερη εξαθλίωση των πληθυσμών, οι οποίοι πληθυσμοί έχουν μάθει, οι περισσότεροι, σε δημοκρατικές διαμαρτυρίες του τίποτα, δεν υπονοώ τίποτα άλλο, απλά σας λέω τι γίνεται, σε αναμονή κάποιων μεσίων που θα έρθουν στην κάθε χώρα, οι οποίοι ακόμα και να έρθουν θα είναι καθοδηγούμενοι, σας το λέω από τώρα. Και βεβαίως αυτή η τρίτη φάση, έχουμε να δούμε πολλά ακόμα, θα οδηγήσει, όπως σας είπα, σε ακόμα μεγαλύτερη εξαθλίωση των ανθρώπων και των κοινωνικών σχέσεων των ανθρώπων. Τι θέλουν να σπάσουνε? Τον ανθρωπισμό. Γιατί? Γιατί οι κοινωνίες που εμπνέονται από ελευθερία δεν μπορούν να υποταχθούν εύκολα. Άρα, πώς θα προχωρήσουμε πιο εύκολα το έργο μας? Θα τους διασπάσουμε. Θα τους μοιράσουμε. Θα δείτε ότι στη συνέχεια θα βρούνε κι άλλους τρόπους για να διχάσουν τους ανθρώπους. Ήδη τους προχωράνε. Είμαστε στην αρχή. Η αρχή έγινε με αυτό που έγινε πριν από 2 χρόνια. Ο δεύτερος διαχωρισμός είναι διαχωρισμός Δύσεως και Ανατολής. Όπου η Ανατολή θα έρθει πολύ πιο ισχυρή. Δεν το ξέρανε αυτό στη Δύση? Το ξέρανε. Γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικά Δύση και Ανατολή. Αυτό το μυστικό. Υπάρχει μία παγκόσμια κυβέρνηση η οποία θα λάβει σάρκα και οστά μέσα από τη μεγάλη επανεκκίνηση που θα οδηγήσει μέσα από σύγκρουση, δυστυχώς, στην τελική της επικράτηση.
Τα ελεύθερα μυαλά, οι άνθρωποι, είτε στην Ανατολή, είτε στη Δύση, είτε στο Βορρά, είτε στο Νότο, θα εξαφανιστούν ή θα τα οδηγήσουν, θα οδηγήσουν τους ελεύθερους ανθρώπους και τους σκεπτόμενους ανθρώπους, τους χωρίς φανατισμό ανθρώπους που συζητάνε, που αναζητούν, θα τους οδηγήσουν ως είδος προς εξαφάνιση. Και θα είναι αρχικά είτε με τη μία πλευρά, είτε με την άλλη. Που στον πόλεμο αυτόν, στην οικονομία, με τη μία ή με την άλλη, στο μία την άλλη, στην ιδεολογία, παντού, είτε με τη μία είτε με την άλλη φανατικά. Έρχεται λοιπόν, έχει έρθει ουσιαστικά η τρίτη φάση, η οποία θα οδηγήσει ακριβώς, μην τρομάζετε, έτσι είναι τα πράγματα. Και έτσι είναι, γιατί, με συγχωρείτε, ευθυνόμαστε εμείς για αυτό που έγινε. Πρέπει να αποδεχτούμε τις ευθύνες μας, όλες και όλοι. Γιατί επιτρέψαμε να συμβεί, επιτρέψαμε να περιοριστούμε, επιτρέψαμε, πείτε τι να κάναμε, επιτρέψαμε να διχαστούμε, επιτρέψαμε να γίνουμε μπάτσι στην καθημερινότητά μας και όχι αστυνομικοί. Αυτοί που έχουν οριστεί να είναι αστυνομικοί και να κάνουν το έργο που τους έχει ανατεθεί. Γίναμε όλοι λοιπόν κάπου, και το επιζητούν αυτό, ψευτομπάτσι. Ούτε καν μπάτσι. Σας είπα από την αρχή ότι σαφώς και πιστεύω στην αστυνόμευση, αλλά στην αστυνόμευση που θα έχει τον ανθρώπινο χαρακτήρα μέσα της. Θα έχει την ανθρωπιά. Και δεν θα είναι έργο αυτό που θα έχει της καταστολής των ελευθέρων πολιτών και ανθρώπων. Σήμερα λοιπόν, μέσα από αυτήν την επικοινωνία μας, θέλω να σας τονίσω ότι ακόμα και στα χειρότερα υπάρχει μία ελπίδα, και αυτά είναι τα καλύτερα που έρχονται. Του ξυπνήματος των ελευθέρων ανθρώπων, ακόμα και αυτοί που τώρα έχουν συνθηκολογήσει, αυτοί που και τώρα θα είπαν στην αρχή τι μας λέει αυτός τώρα, πάει φύγουμε το βλάκα και άλλα πολλά ευγενή επίθετα. Με ενδιαφέρει. Εάν είχαν τη διάθεση να ακούσουν, παράλληλο που θύχτηκαν οι πολιτικώς ορθά σκεπτόμενοι σήμερα, δίνανται στη συνέχεια να αποκτήσουν μια ελευθερία σκέψεως και να μην βλέπουν το διπλανό τους σαν αντίπαλο, σε μια ανταγωνιστική θέση των πραγμάτων. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Τα χρόνια μας είναι λίγα. Πρέπει να ζήσουμε σαν άνθρωποι και να συμπεριφερόμαστε στο συνάνθρωπό μας με έναν ευγενή τρόπο. Λείπει η ευγένεια από τις κοινωνίες μας. Λείπει η ευγένεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και δεν είναι η ευγένεια αυτή που επιβάλλεται, είναι αυτή που νιώθεις από μέσα σου και συμπεριφέρεσαι. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω περισσότερα, γιατί μέσα σε αυτό το πλαίσιο που σέβομαι επίσης, αυτό το χώρο μέσα από τον οποίο μιλάω και τους ανθρώπους με τα όποια σχέδια έχουν στο μυαλό, έχει σημασία, μας δίνουν μια ευκαιρία να μιλάμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάμε να μιλήσουμε και από καπολού, μπορούμε, γι' αυτό άλλωστε έχουμε και τις κλειστές ομάδες και τα λέμε και τα κάνουμε ακόμα πιο αναλυτικά. Αλλά δεν θα πω περισσότερα, γιατί υπάρχουν πολλά παρεπόμενα. Άρα λοιπόν, οι δυσκολίες και οι μεγάλες δυσκολίες που έρχονται, και εδώ πιστεύω να είμαστε για να τα συζητάμε ενίοτε,
μπορούν να οδηγήσουν σε ένα άλλο νέο, σε μια άλλη μεγάλη επανεκκίνηση, γιατί οι κρίσεις είναι και έτσι, είναι και έτσι, έχουν δύο όψεις. Οι δυσκολίες είναι και έτσι, είναι και έτσι, έχουν δύο όψεις. Όλα έχουν δύο όψεις. Ακόμα δηλαδή και στον καταποντισμό μπορεί να υπάρξει η επανεκκίνηση. Εδώ λοιπόν είναι η ευκαιρία για τη μεγάλη επανεκκίνηση τη δική μας των ελευθέρων σκεπτωμένων ανθρώπων. Των ανθρώπων οι οποίοι υπήρχαν και παλαιότερα, με τα αρνητικά τους βεβαίως, όλοι τα έχουμε, αλίμονο, αλλά βλέπανε πιο ανθρώπινα τα πράγματα. Γλεντάγανε πιο ανθρώπινα, παίζανε πιο ανθρώπινα, τρώγανε πιο ανθρώπινα, συναναστρεφόντουσαν πιο ανθρώπινα. Ανοίγαν τα σπίτια τους, τις καρδιές τους, πιο ανθρώπινα. Και δεν ήταν μαζεμένοι όπως τους έχει κάνει αυτή η εξουσία δυστυχώς, τους περισσότερους και τις περισσότερες να είναι. Και είναι άνθρωποι. Το σημερινό άνθρωπο, δυστυχώς, δεν μπορώ να τον ονομάσω άνθρωπο. Είναι ένας δίθεν άνθρωπος, τον οποίον τον φτιάχνουν έτσι, ούτως ώστε να δείχνει άνθρωπος και να μην είναι τελικά. Να είναι αυτό που αυτοί θέλουν να είναι. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Αυτοί που είναι πίσω από τη δικιά τους μεγάλη επανεκκίνηση. Αυτοί που τελικά θέλουν να πετύχουν τον ομοιόμορφο, σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα άνθρωπο, αυτόν που θα τολμούσα να πω παγκοσμιοποιημένο άνθρωπο, και όχι οικουμενικό, έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο, ο οποίος πρέπει να κινείται μέσα στα δικά τους πλαίσια για να είναι αρεστός. Όταν σας είχα πει σε μία προηγούμενη εποχή ότι πάμε σε μία κινεζοποίηση του πολιτισμού μας, αυτό δεν είναι πως έχω κάτι με τους Κινέζους ανθρώπους σε καμία περίπτωση. Έχουμε το μοντέλο εξουσίας τους, το οποίο γίνεται και μοντέλο εξουσίας, και είναι αυτό που σας είπα ότι κάποια στιγμή Ανατολή, Δύση, Βοράς και Νότος αρχούν και γίνουν ένα. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο γίνεται στην Κίνα τώρα και βλέπετε απελπισμένους ανθρώπους, γιατί πάντα οι κοινωνίες πληρώνουν, οι οποίοι δεν μπορούν να βγουν το έξω από την πόρτα του σπιτιού τους. Που όμως αυτό, ας μην παραπονιούνται, οι ίδιοι το κάνανε πριν. Όταν ανεχτήκανε για να ταξιδέψουν από μία πόλη στην άλλη, να είναι κοινωνικά ορθοί, πολιτικά και κοινωνικά ορθοί. Τι σημαίνει αυτό? Εάν ανάψει το κόκκινο, δεν ξέρω αν τα γνωρίζετε αυτά, σας τα είχα πει σε παλιότερες εκπομπές. Όταν ανάψει το κόκκινο στο φανάρι, δει ότι δεν υπάρχουν αμάξια και πάει να περάσει, τον πιάνει κάμερα και τρώει ποινολόγιο. 5 πόντους. Εάν καπνίσει έξω και πετάξει τη γόπα του, λέμε, γιατί δεν θα δει κανένα σταχτοδοχείο, να φάει άλλους 5. Εάν δεν συμπεριφερθεί σύμφωνα με αυτά που η κεντρική του κυβέρνηση έχει θεσπίσει, επειδή έτσι γουστάρισε αυτή την κυβέρνηση, τότε δεν θα μπορεί να φεύγει από την πόλη του, από τη μία πόλη, και να πάει στην άλλη που είναι 100 χιλιόμετρα πιο εκεί. Όχι, γιατί όταν θα πηγαίνει για να βγάλει εισιτήριο του τρένου ή στο αμάξι και πάει στα διόδια ή όπου αλλού υπάρχουν σημεία ελέγχου, θα δείξει την κάρτα, πάλι πλαστική κάρτα, και θα του πει, οπ, μέχρι εδώ ήσουνα, σπίτι πίσω, και άλλα πολλά. Έτσι θα γίνουν και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και οι παγκόσμιες κοινωνίες, εάν δεν αντιδράσουμε. Το πώς θα αντιδράσουμε, με νόμιμους τρόπους βεβαίως, όσο μπορούμε ακόμα, γιατί ακόμα υπάρχουν πολλά παράθυρα, είναι άλλο θέμα. Πάντως,
Το πιο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε όλες και όλοι είναι ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την ανθρωπιά. Δεν θα σας πω περισσότερα και δεν μπορώ να προτείνω περισσότερα, έτσι όπως καταλαβαίνετε, αλλά σκεφτείτε όλα αυτά που είπαμε και σκεφτείτε πώς θα πρέπει, δεν σας πω εγώ, δεν είμαι ούτε μεσίας, ούτε ένας απλός άνθρωπος είναι που κάνουν κάποιες παρατηρήσεις. Και αν θέλετε, αυτές οι παρατηρήσεις μπορεί να σας προβληματίσουν. Γι' αυτό από την αρχή είπα, όσοι είναι αυτοί που ψάχνουν να βρουν ελαττώματα, το παίζουνε παρθένες, γι' αυτό παρθενοπιπίτσες, και έτσι κι αλλιώς και αυτά και γκλαμουριές και αυτά, όπα, το μπούλο, δεν με ενδιαφέρουνε. Δεν με ενδιαφέρουνε. Ξεκαθαρίζω. Ξεκαθαρίζω. Δεν είμαι μεσσίας, δεν είμαι τίποτα. Και δεν γουστάρω λοιπόν τέτοιες, μιλάω για τα, για τις γυναίκες τώρα, ούτε και τραχανοπλαγιάδες. Δήθεν γκλαμουράτους τύπους που δεν ξέρουν τους γίνεται και νομίζουν ότι είναι κάποιοι. Τίποτα δεν είσαστε, ρε. Στροφή σκουλικιών είμαστε όλοι. Τροφή σκουλικιών είμαστε όλοι και όλες. Και οι τώρα δήθεν γκόμενες και γκόμενοι και οι γκλαμουράτες και οι γκλαμουράτοι και εγώ και όλοι μας είμαστε τροφή για τα σκουλίκια. Ένα πράγμα μόνο δεν είναι τροφή για τα σκουλίκια. Η ψυχή. Και αν την ψυχή αυτή την προδώσετε, τελειώσατε. Τελειώσατε όχι μόνο τώρα, τελειώσατε γενικά. Γιατί μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες. Εάν την πουλήσετε για ψίχουλα, είναι το μόνο που δεν θα φάνε τα σκουλίκια. Αυτά για σήμερα, φίλες μου και φίλοι μου. Χαίρετε.